Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν αποτελεί πρωτοτυπία. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο σε κάθε προεκλογική περίοδο. Η εκάστοτε κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα να επιδίδονται, να διαγωνίζονται στο εμπόριο ελπίδας και φόβου. Όμως φέτος, η στημένη αντιπαράθεσή τους για την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ξεπερνά κάθε όριο υποκρισίας. Όλοι οι συνένοχοι για την κλοπή, για τον εμπρισμό του λαϊκού εισοδήματος παριστάνουν τώρα τους πυροσβέστες. Όλοι οι συνένοχοι για την πολιτική που γεννά την ενεργειακή φτώχεια παριστάνουν τώρα τους σωτήρες. Τους ακούμε στα κανάλια να μοιράζουν προσωρινές κρατικές επιδοτήσεις στα λαϊκά νοικοκυριά, να υπόσχονται επανακρατικοποιήσεις και φορολόγηση των υπερκερδών των ομίλων. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να σκεφτούν και να δράσουν αποφασιστικά με βάση την πολύτιμη πείρα που απέκτησαν όλα αυτά τα χρόνια. Να σκεφτούν ποιος είπε την αλήθεια, ποιος μπήκε μπροστά στον αγώνα για τα προβλήματά τους και ποιοι προσπάθησαν να τους εξαπατήσουν και να τους παγιδεύσουν. Τι υπόσχονταν, φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια? Στη δεκαετία του 90 μας έλεγαν ότι μόλις υλοποιηθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απελευθέρωση, θα διασφαλιστεί φθηνό ρεύμα για το λαό, ότι ο ανταγωνισμός των ομίλων θα φέρει χαμηλές τιμές για τη λαϊκή οικογένεια και άφθονες, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Τι συνέβη στην πραγματικότητα το ξέρουμε όλοι. Η απελευθέρωση προχώρησε και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό που απασχόλησε 3 συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν πρώτο θέμα. Ακολούθησε η στρατηγική της πράσινης μετάβασης. Τότε μας είπαν ότι οι νέες πράσινες επενδύσεις έχουν βασικό στόχο να προστατεύσουν το περιβάλλον και τον πλανήτη από την επερχόμενη κλιματική κρίση. Γι' αυτό έλεγαν έπρεπε να εγκαταλειφθούν αμέσως, να σταματήσουν να αξιοποιούνται ως ενεργειακές πηγές, ο λιγνίτης, ο λιθάνθρακας, το πετρέλαιο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αρεσιτάλ υποκρισίας και εξαπάτησης. Η πυρηνική σταθμή ηλεκτροπαραγωγής με τα επικίνδυνα απόβλητα βαφτίστηκαν ξαφνικά πράσινοι. Το εισαγόμενο στην Ευρώπη πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, βαφτίστηκε επίσης πράσινο. Αυτή η εξόρυξη υδρογονανθράκων για το αμερικάνικο LNG φαίνεται ότι δεν βλάπτει το περιβάλλον. Την ίδια στιγμή ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν ότι το υγροποιημένο LNG κατά την αεριοποίησή του αυξάνει την έκκληση μεθανίου και έχει πολλαπλάσια αρνητική επίδραση στην ατμόσφαιρα συγκριτικά με το διοξίδιο του άνθρακα, σχετικά με τον κίνδυνο υπερθέρμανσης του πλανήτη. Για τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ατμόσφαιρα από τη μεταφορά του LNG επίσης δεν ακούμε κουβέντα. Όπως επίσης δεν ακούσαμε κουβέντα για τους μεγάλους κινδύνους από την εξόρυξη και την επεξεργασία των σπάνιων γεών που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις της πράσινης μετάβασης. Κουβέντα για τα τοξικά απόβλητα και τα ραδιενεργά υποπροϊόντα που αφορούν τα ορυκτά της πράσινης μετάβασης, κουβέντα για την καύση των απορριμμάτων και του RDF που δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα. Για τη λιγνητική παραγωγή, που ήταν τάχα θέμα ζωής και θανάτου να σταματήσει αμέσως, πληροφορηθήκαμε ότι τώρα πρέπει να παραταθεί για να κερδιθεί ο ενεργειακός πόλεμος απέναντι στη Ρωσία. Την ίδια περίοδο, παρά τις διακηρύξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, το εισαγόμενο φυσικό αέριο αναδείχθηκε σε στρατηγικό καύσιμο της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, οδηγώντας σε σπατάλη έως και 50% της περιεχόμενης αυτοενέργειας σε σχέση με το αν χρησιμοποιούταν για τη θέρμανση των λαϊκών οικοκυριών και γενικά τη θέρμανση. Μεγάλες δασικές εκτάσεις, ακόμα και μέσα σε περιοχές Natura, καταστράφηκαν από την υπερσυσσόρευση γιγαντιαίων αιωλικών πάρκων με αρνητικές επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Εκεί όμως που κορυφώθηκε το ρεσιτάλ της υποκρισίας ήταν όταν τα πράσινα γεράκια σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση αναδείχθηκαν στους πιο ένθερμους υποστηρικτές στην κλιμάκωση της πολεμικής αναμέτρησης και στην αποστολή βαρέων όπλων στο έδαφος της Ουκρανίας με τα τραγικά αποτελέσματα για ανθρώπινες ζωές και το φυσικό περιβάλλον από το νερό μέχρι τη βλάστηση και το έδαφος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκε ως βολική εξήγηση και για τις νέες αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου και του ρεύματος. Όμως ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και ο ενεργειακός πόλεμος με τη Ρωσία είχε ξεκινήσει μια δεκαετία πριν και οι μεγάλες αυξήσεις των τιμών είχαν ξεκινήσει πολύ πριν τη στρατιωτική αναμέτρηση. Φυσικά η κλιμάκωση του πολέμου επιδίνωσε την κατάσταση. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα χρόνια το ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα αστικά κόμματα, προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να προειδοποιήσει το λαό για το τι θα συμβεί. Προσπάθησε να φωτίσει τους πραγματικούς στόχους της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Ανέδειξε έγκαιρα τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει για το λαό η υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπήκε μπροστά για να οργανωθεί η αντίσταση και η αντεπίθεση των εργαζομένων. Σήμερα φαίνεται πολύ πιο καθαρά ποιες ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων ήρθε να ικανοποιήσει η πράσινη μετάβαση. Συνολικά το ευρωατλαντικό στρατόπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Η μεγάλη υπερσυσσόρευση κεφαλαίου που δεν βρίσκει διεξόδους επένδυσης με ικανοποιητική κερδοφορία. Και ποια στρατηγική επέλεξαν για να το αντιμετωπίσουν? Την πράσινη μετάβαση. Η πράσινη μετάβαση δημιουργεί από τη μία νέες ευκαιρίες για μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις, για παράδειγμα μεγάλα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, έργα αξιοποίησης του υδρογόνου. Ταυτόχρονα βοηθά στην ελεγχόμενη καταστροφή, στην ελεγχόμενη απαξίωση ενός μέρους του υπάρχοντος κεφαλαίου σε συνθήκες ειρήνης. Παραδείγματος χάριν με το εθελοντικό κλείσιμο λιγνητικών σταθμών παραγωγής, τη σταδιακή απόσυρση των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων, την αντικατάσταση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας. Γι' αυτό με την επιβολή του εμπορίου ρήπων και των κλιματικών νόμων άνοιξαν ταχύτατα την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πράσινου οικιακού εξοπλισμού, διαμόρφωσαν κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και τόσα άλλα. Μπροστά σε αυτό το πλαίσιο, κάθε ιμπεριαλιστικό κέντρο διαμορφώνει τους δικούς του στόχους για να βελτιώσει τη θέση του στο διεθνή ανταγωνισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για παράδειγμα, είχαν θέσει ως στόχο πολύ πριν τον πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας να αυξήσουν τις εξαγωγές αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη και να μειώσουν δραματικά την ενεργειακή επιρροή της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί εκτός των άλλων να αξιοποιήσει την υπεροχή της στην παραγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων πράσινης τεχνολογίας, υποδομών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αντιμετωπίσει την έλλειψη των δικών της κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αφού υστερεί από τους ανταγωνιστές της που διαθέτουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ο ίδιος ο πόλεμος και η καταστροφή των υποδομών της Ουκρανίας διαμορφώνει επίσης σημαντικά νέα πεδία για κερδοφόρες επενδύσεις των μεγάλων ομίλων. Πίσω λοιπόν από τον τίτλο της πράσινης μετάβασης κρύβονται μεγάλα πακέτα κρατικής στήριξης νέων κερδοφόρων επενδύσεων για τους μεγάλους ομίλους. Τεράστια πακέτα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ διαμορφώνονται με τα λεφτά των φορολογούμενων εργαζόμενων για τη στήριξη των πράσινων ομίλων από την Αμερικανική κυβέρνηση Biden και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προγράμματα Repower και Fit for 55, καθώς και με το νέο σχέδιο Marshall για την ανοικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά δεν κερδίζουν όλα τα υπεριαλιστικά κέντρα το ίδιο, ούτε οι όμιλοι όλων των κλάδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει λαβωμένη από τον ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. Σχεδόν 800 δισεκατομμύρια ευρώ κατέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και να στηρίξουν τις ενεργοβόρες βιομηχανίες τους που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς και κινεζικούς ομίλους, υποχωρούν, μειώνουν την παραγωγή ιδιαίτερα στο μέταλλο και κλείνουν αρκετά τμήματά τους, απολύοντας χιλιάδες εργαζόμενους. Στην Ελλάδα, ο ενεργειακός πόλεμος και οι κυρώσεις οδήγησαν ήδη σε κρατικές επιδοτήσεις πάνω από 8 δις ευρώ, που όλοι ξέρουμε ποιος τις πληρώνει τελικά. Τώρα, η κυβέρνηση εξαγγέλει μέσα από τις προβλέψεις του νέου εθνικού σχέδιου για την ενέργεια και το κλίμα ένα νέο μεγάλο πακέτο κρατικής στήριξης επενδύσεων που μπορούν να φτάσουν τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ με στόχο να ολοκληρωθεί η απολιγνητοποίηση το 2030 και το 80% του ηλεκτρικού ρεύματος να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή να γίνει πράσινο όπως το λένε. Περιλαμβάνει επενδύσεις για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, υπεράκτια αιωλικά πάρκα, έως την αποθήκευση ενέργειας και την ανάπτυξη πράσινων καυσίμων. Ποιοι έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για όλα αυτά? Αυτοί που ωφελήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια από τα κοινοτικά προγράμματα και τους αναπτυξιακούς νόμους, οι μεγάλοι ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, οι εφοπλιστές και οι τράπεζες, που σημείωσαν ρεκόρ κερδών το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη διετία. Όλοι αυτοί έχουν κάθε λόγο να χειροκροτούν για το ρεκόρ επενδύσεων που σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα. Όλοι αυτοί έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για το αν θα έχουμε σταθερή και δυνατή κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Γιατί έχουν κάθε λόγο να επιθυμούν να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Εμείς όμως έχουμε κανένα λόγο να θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που μας έφερε στη σημερινή κατάσταση που γεννά την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, την αβεβαιότητα, πώς θα καλύψουμε ένα βουνό από υποχρεώσεις? Εμείς πρέπει και μπορούμε να σκεφτούμε με βάση την πείρα που συσσωρεύσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με βάση όσα μας δίδαξε η ίδια η ζωή. Δεν είναι δύσκολο να απαντήσουμε ποιος θα είναι ο μεγάλος χαμένος, ποιος θα συνεχίσει να ματώνει, αν συνεχίσουμε να βαδίζουμε στην κατεύθυνση που υπαγορεύει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της άρχουσας τάξης. Αν με άλλα λόγια, συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο που μας έφερε στη σημερινή κατάσταση. Χαμένοι θα είμαστε ξανά εμείς, οι μισθωτοί και οι αυταπασχολούμενοι, γιατί τα κέρδη των νέων πράσινων επενδύσεων δεν θα πέσουν από τον ουρανό. Τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων θα συνεχίσουν να αυξάνονται πρώτα απ' όλα με το ξεζούμισμα των εργαζόμενων του κλάδου, με την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, με τη μείωση των πραγματικών μισθών από την εκτείναξη του πληθωρισμού. Τα πράσινα κέρδη θα συνεχίσουν να διασφαλίζονται με την επέκταση των μαύρων ελαστικών εργασιακών σχέσεων, με την αύξηση των εργολαβικών εργαζόμενων με μισθούς πείνας, με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύμφωνα με τις αντεργατικές ρυθμίσεις που κορυφώθηκαν με τον νόμο Χατζηδάκη. Οι ψηλότεροι μισθοί συγκριτικά με άλλους κλάδους δεν αποτελούν κάποιο δώρο της εργοδοσίας. Αυτό έλειπε μια τόσο εξειδικευμένη εργασία με τόσο ψηλή παραγωγικότητα από την οποία θησαυρίζουν οι όμιλοι να αμείβεται με τον κατώτερο βασικό μισθό. Η πραγματική μισθή είναι στην ουσία χαμηλότερη αν συνυπολογίσουμε ότι η κλεμμένη εργασία ξεπερνά κατά πολύ το τυπικό οκτάωρο για μεγάλο τμήμα των εργαζομένων. Αρκετοί εργαζόμενοι αφιερώνουν στην πραγματικότητα όλη τους τη μέρα για να προλάβουν τις προθεσμίες και τα deadline. Όμως οι νέες θυσίες δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους του κλάδου. Η ενεργειακή ακρίβεια, οι υψηλές τιμές του πράσινου ρεύματος θα συνεχίσουν να ροκανίζουν το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας. Οι όποιες κρατικές επιδοτήσεις θα συνεχίσουν να βγαίνουν από τις δικές μας τσέπες για να επιδοτήσουν τελικά τη διατήρηση των ψηλών τιμών και τα κέρδη των ομίλων. Η βαριά και ασήκωτη έμεση φορολογία και η περικοπή των κοινωνικών δαπανών θα συνεχιστεί για να πληρωθούν τα παλιά και νέα δάνεια, να κατακτηθεί η επενδυτική βαθμίδα και να διασφαλιστεί η εκταμείευση των δόσεων των κοινοτικών ταμείων. Οι όμιλοι θα συνεχίσουν να καρπώνονται εύκολα τεράστια κέρδη μέσα στην απελευθερωμένη αγορά και η νέα κυβέρνηση θα παρουσιάζει, όπως και οι προηγούμενες, ως κοινωνική πολιτική κάποια προσωρινά μέτρα φορολόγησης ενός μικρού μέρους της κλοπής. Για τα κέρδη των εφοπλιστών που θησαυρίζουν από τη μεταφορά του αμερικάνικου LNG και γενικότερα για τη γεωπολιτική αναβάθμιση της θέσης της άρχουσας τάξης στην ευρύτερη περιοχή, θα συνεχιστεί η όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό δεν αφορά μόνο τη μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, ούτε μόνο τη συμμετοχή στις κυρώσεις στη Ρωσία που τελικά πληρώνουμε όλοι εμείς. Αφορά τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό πόλεμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία για τα μερίδια αγορών στην Ευρώπη, καθώς και για την προώθηση της συνεκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των επιλογών? Η μετατροπή της χώρας σε στρατιωτικό στόχο και σε ορμητήριο σφαγής άλλων λαών, αλλά και τα επικίνδυνα παζάρια για τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ώρα που η κυβέρνηση αμφισβητεί πλέον την ελληνική κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου και η ελληνική χαρακτηρίζει τα σύνορα και τα νησιά μας ως νατοϊκά. Για τα συμφέροντα μιας χούφτας εφοπλιστών και μεγαλομετόχων, η κυβέρνηση με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παίζει με τη φωτιά του πολέμου, την ώρα που όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε στην κλιμάκωση και στην επέκταση του Μεγάλου Πολέμου για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα. Τι αποδεικνύουν όλα αυτά, φίλες και φίλοι? Αποδεικνύουν ότι όσες κυβερνήσεις και αν αλλάξουν, όσοι μηχανοδηγοί και αν αλλάξουν, το τρένο της αστικής διακυβέρνησης κινείται και θα κινείται σταθερά στις ράγες και την κατεύθυνση που καθορίζει η άρχουσα τάξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση που τη στηρίζει. Αποδεικνύουν ότι οι ανάγκες του κεφαλαίου και οι ατσάλινοι νόμοι του κέρδους θα καθορίζουν την κατεύθυνση της επόμενης κυβέρνησης, όποια σύνθεση κι αν έχει. Φίλες και φίλοι, όλα τα αστικά κόμματα είναι συνένοχα για την προώθηση αυτής της πολιτικής σε βάρος του λαού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 σηκώνουν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τη σημαία της πράσινης μετάβασης όλα αυτά τα χρόνια. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσαν το βασικό πλαίσιο για την είσοδο των ιδιωτικών ομίλων στον τομέα της ενέργειας και τη λειτουργία της ΔΕΗ με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Για την προώθηση των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμόρφωσε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Όλοι μαζί διέπραξαν το έγκλημα της απολιγνητοποίησης της χώρας και ψήφισαν το Τρίτο Μνημόνιο. Με τις επιβαρύνσεις του κοινοτικού εμπορίου ρήπων, ο εγχώριος λιγνίτης μετατράπηκε τεχνητά σε ακριβό καύσιμο και άνοιξε ο δρόμος για την ανάδειξη του εισαγόμενου φυσικού αερίου σε αναγκαίο στρατηγικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή. Χωρίς τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων, οι τιμές και το κόστος της λιγνητικής παραγωγής θα μπορούσε να μειωθεί στο 1/3 του σημερινού. Σήμερα ο Τσίπρας καταγγέλει με θράσος την πολιτική της βίαιης απολιγνητοποίησης. Η αλήθεια είναι ότι στην τετραετία διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από εγχώριο λιγνίτη μειώθηκε κατά 50%, έκλεισαν οι λιγνητικές μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς και δεν προχώρησε η κατασκευή νέων μονάδων. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απλά ολοκλήρωσε το έγκλημα της απολιγνητοποίησης, κρατώντας προσωρινά κάποιες μονάδες στη ζωή, μπροστά στο φόβο της ενεργειακής ανεπάρκειας και ενεργοποιώντας μόνο μια νέα μονάδα, την Πτολεμαϊδα 5. Την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνθηκε και η πρόθεση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με νόμο η λειτουργία του χρηματιστήριου ενέργειας, μιας βασικής μορφής της απελευθέρωσης που αποτελεί από τη φύση του το βασίλειο της κερδοσκοπίας και δεν υπάρχει ρύθμιση που μπορεί να το μετατρέψει σε φιλολαϊκό οργανισμό. Συνεχίστηκε η προκλητική στήριξη των πράσινων επενδυτών με το σύστημα των εγγυημένων τιμών για τους ομίλους από το κράτος, που διαμόρφωσε στην πράξη το καρτέλ των παραγωγών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι επίσης συνένοχοι για τη βαριά έμεση φορολογία στα καύσιμα και για τα πράσινα ειδικά τέλη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι φτάσαμε το 50% της τιμής που πληρώνουμε για τα καύσιμα να είναι κρατικοί φόροι που καταλήγουν και πάλι στην ενίσχυση των ομίλων. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προσπαθούν τώρα ξανά να εξαπατήσουν. Οι μικρές διαφορές τους με την κυβέρνηση ούτε έχουν στόχο, ούτε μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την κατάσταση του λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει στην απόφαση της Νέας Δημοκρατίας για μείωση της συμμετοχής του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ. Γι' αυτό, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΕΗ έπαψε να λειτουργεί ως πραγματική εταιρεία κοινής ωφέλειας, λες και λειτουργούσε ποτέ ως εταιρεία κοινής ωφέλειας, και λειτουργεί πλέον με επιχειρηματική κερδοσκοπική λογική. Φίλες και φίλοι, δικαιολογημένα κανείς δεν εμπιστεύεται το ΣΥΡΙΖΑ που πρωταγωνίστησε στην ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων, των περιφερειακών αεροδρομίων, όταν μιλά για επανακρατικοποίησεις. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου μείωσε κατά 17% την κρατική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, προωθώντας τις προβλέψεις του Τρίτου Μνημόνιου, που προβλέπει μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στο 50% του συνόλου της αγοράς για να προχωρήσει η απελευθέρωση. Εφάρμοσε το σύστημα νόμε, με το οποίο η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να πουλά το παραγόμενο ρεύμα κάτω του κόστου στους ανταγωνιστές, και έτσι εμφανίστηκε η ζημιογόνος πορεία την οποία επικαλέστηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσει στις νέες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος το Σεπτέμβρη του 2019. Ας υποθέσουμε όμως ότι έχουμε τη φωτεινή εξαίρεση και για μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει την αλήθεια. Πώς θα διασφαλίσει η επανακρατικοποιημένη ΔΕΗ τα κέρδη των μετόχων της και τα μερίδια της στον ανταγωνισμό με τους άλλους ομίλους, όπως τα διασφάλιζε και πριν την απώλεια του 51% από το κράτος, με ακριβά τιμολόγια για τα λαϊκά νοικοκυριά, αύξηση των εργολαβικών εργαζομένων με προσωρινή απασχόληση, αύξηση της εκμετάλλευσης του μόνιμου προσωπικού. Γι' αυτό η ΔΕΗ προχωρούσε σε αυξήσεις και όταν το κράτος κατήχε το 51%, και συνεχίζει και τώρα που ελέγχει ακόμα το κράτος το management της ΔΕΗ. Ακόμα και στην εποχή πριν την απελευθέρωση, που υπήρχε αποκλειστικά κρατικός τομέας ηλεκτρικής ενέργειας, υπήρχε μεγάλη διαφορά στην επιβάρυνση των τιμολογίων των λαϊκών νοικοκυριών σε σχέση με τους βιομηχανικούς ενεργοβόρους ομίλους όπως η Πεσσινέ. Οι όποιες επανακρατικοποιήσεις γίνονται τώρα στην Ευρώπη δεν συνιστούν φιλολαϊκή πολιτική, αλλά μεταφορά των ζημιών πολλών δισεκατομμυρίων των μετόχων στις πλάτες των φορολογούμενων εργαζόμενων. Η επανακρατικοποίηση το 2022 της γαλλικής κρατικής εταιρείας ηλεκτρισμού EDF φόρτωσε στην πράξη στις πλάτες των Γάλλων φορολογούμενων ζημιές που ξεπερνούν τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ όσο ήταν κερδοφόρα το 2020, τα ωφέλη τα καρπώνονταν οι μεγαλομετοχοί της. Το παράδειγμα της ΔΕΗ διδάσκει ότι το κράτος του κεφάλαιου δεν μπορεί να αποτελέσει φιλολαϊκό αντίβαρο στα συμφέροντα των ιδιωτικών ομίλων. Καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση από την κυβερνητική πολιτική δεν συνιστούν και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ25, για μεγαλύτερη ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων. Δεν πρόκειται για αντιμονοπολιακή πολιτική. Πρόκειται για έναν ακόμα μηχανισμό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διανομή έργων σε εταιρείες που μπορούν να τα κατασκευάσουν και τράπεζες που μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν. Μηχανισμό που μπορεί να ενσωματώσει πιο εύκολα τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών μέσα από το παραμύθι της ενεργειακής δημοκρατίας. Ακόμα πιο προκλητική είναι η πρόταση του ΜέΡΑ25 για την απαγόρευση κάθε εγχώριας εξόρυξης. Τι σημαίνει αυτή η πρόταση στην πράξη? Σημαίνει ότι θα προχωρήσει άμεσα η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απολιγνητοποίηση και δεν θα υπάρξει αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Σημαίνει μεσοπρόθεσμα αύξηση των εισαγωγών, της ενεργειακής εξάρτησης και της ενεργειακής ακρίβειας. Αποτελεί επίσης παράδειγμα του κάλπικου και υποκριτικού ενδιαφέροντος για την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί περιβαλλοντικό αποτύπωμα υπάρχει και από την εξόρυξη σπάνιων γεών για τις πράσινες επενδύσεις και από τους λιγνητικούς σταθμούς από τους οποίους γίνεται εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και από την εξόρυξη για να μεταφερθεί στη χώρα μας το LNG. Φαίνεται ότι για το ΜέΡΑ25 οι εξορύξεις βλάπτουν μόνο στο ελληνικό έδαφος το περιβάλλον. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αθωώνουν επίσης, ξεπλένουν την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλοντας ορισμένες αποκλίσεις τιμών από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιους μήνες και τονίζοντας ότι ζούμε την ακρίβεια Μητσοτάκη και την ενεργειακή φτώχεια Μητσοτάκη. Αν τους πιστέψουμε, θα πιστέψουμε ότι δεν πληρώνουμε την πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πληρώνουμε τον ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία, δεν πληρώνουμε για τα κέρδη των πράσινων αρπακτικών. Δεν τους πιστεύουν βέβαια και ευτυχώς δεν τους πιστεύουν οι εργαζόμενοι των ενεργειακών ομίλων στη Γαλλία με τη μεγάλη απεργία στην Total, στην ExxonMobil, στις επιχειρήσεις του κλάδου. Δεν τους πιστεύουν οι εργαζόμενοι στη Γερμανία με τις διαδηλώσεις κατά της εμπλοκής της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο και στον πόλεμο, οι εργαζόμενοι στη Βρετανία που καίνε λογαριασμούς ρεύματος στις μεγάλες διαδηλώσεις τους. Όμως ακόμα και οι όποιες αποκλίσεις από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το αποτέλεσμα εφαρμογής της ίδιας αντιλαϊκής στρατηγικής σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικό ενεργειακό μείγμα, με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Οι αναλογικά μεγαλύτεροι έμμεσοι φόροι που επηρεάζουν τις τιμές στην Ελλάδα, που επιβαρύνουν συνολικά τις τιμές των καυσίμων, επιβάλλονται από τις ελληνικές κυβερνήσεις για να διασφαλιστούν τα ματωμένα πλεονάσματα και οι δεσμεύσεις που αφορούν την υπερχρέωση του ελληνικού κράτους και τους όρους που έχουν επιβληθεί. Η μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών του πανάκριβου LNG, γενικότερα του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα, καθώς και του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική απολιγνητοποίησης και την απελευθέρωση της αγοράς. Άλλα κράτη όπως η Γαλλία βάφτισαν πράσινους τους εγχώριους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής για να αμβλύνουν κάποιες αρνητικές συνέπειες. Άλλα όπως η Πολωνία και η Βουλγαρία δεν αποδέχθηκαν την ουσιαστική μείωση της εγχώριας παραγωγής από λιγνίτη και άνθρακα που δρομολόγησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικές επίσης δυνατότητες να συνάπτει διμερείς συμφωνίες έχει το γερμανικό κράτος σε σχέση με το ελληνικό, όποια κι αν είναι η εκάστοτε κυβέρνηση. Ωστόσο, οι όποιες διαφορές δεν μπορούν να κρύψουν ότι ο μεγάλος ασθενής ήταν, είναι και θα είναι ο καπιταλισμός, η ανάπτυξη με γνώμονα το κέρδος. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το δείχνει αυτό καλύτερα από όλα τα άλλα παραδείγματα. Είναι το παράδειγμα της Βρετανίας. Η Βρετανία έχει σημαντικές εγχώριες πηγές. Μικρό αναλογικά βαθμό εξάρτησης από εισαγωγές, όμως το ρεύμα στην απελευθερωμένη καπιταλιστική της αγορά είναι πανάκριβο, απλησίαστο για το εισόδημα των λαϊκών οικογενειών. Ο μεγάλος ένοχος για την ενεργειακή φτώχεια είναι ο καπιταλισμός. Όποιο μανδύα κι αν φορέσει, πράσινο ή μαύρο. Τα μεγάλα κέρδη των πράσινων ομίλων είναι η άλλη όψη της ενεργειακής ακρίβειας και της φτώχειας για το λαό. Όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι μοιραίο να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στην ανασφάλεια για το αν θα φτάσει ο μισθός για το ρεύμα, το νίκη και τα υπόλοιπα έξοδα. Ούτε να αναρωτιόμαστε σε μια χώρα τόσο πλούσια σε ενεργειακές πηγές αν θα ανάψουμε πολλές ώρες το καλοριφέρ και τη θέρμανση. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ριζικά. Μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι ενεργειακές πηγές της χώρας, όπως η λιγνητική σταθμή και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα για τη λαϊκή ευημερία. Μπορούν να μειωθούν δραστικά οι πανάκριβες εισαγωγές του LNG, του φυσικού αερίου, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Μπορεί να εξαφανιστεί η ενεργειακή ακρίβεια, να σταματήσει η ενέργεια να αποτελεί ένα πανάκριβο εμπόρευμα για να θησαυρίζουν τα πράσινα αρπακτικά. Μπορούν να καταργηθούν τα ωράρια λάστιχο, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, η εντατικοποίηση. Μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων, η υγεία των κατοίκων, η προστασία του περιβάλλοντος. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά αν σταματήσει να καθορίζει την ενεργειακή πολιτική το κέρδος των ομίλων και ο ανταγωνισμός τους για τα μερίδια της αγοράς. Μπορούν να γίνουν αν το θελήσει και μόλις το θελήσει ο λαός. Μόλις αποφασίσει να πάρει την τύχη του και το τιμόνι της εξουσίας στα χέρια του. Υπάρχει διέξοδος. Είναι ο σοσιαλισμός. Είναι η κοινωνική ιδιοκτησία που μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία του λαού. Είναι η εργατική εξουσία που μπορεί να σχεδιάσει κεντρικά, επιστημονικά την παραγωγή με κριτήριο το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Είναι ο ενεργός, καθημερινός ρόλος των εργαζομένων στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων. Είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός του σοσιαλισμού που μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών πηγών για να εξαλειφθεί η ενεργειακή φτώχεια, να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, να προστατευτεί η ασφάλεια των εργαζομένων, το περιβάλλον και η υγεία των κατοίκων. Ο σοσιαλισμός μπορεί να διασφαλίσει την ενιαία διεύθυνση της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής της ενέργειας, την ενιαία πανεθνική κατανομή μέσων παραγωγής και επιστημονικού δυναμικού, με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία. Ας κάνουμε μια απλή σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση όπου κυριαρχούν τα ανταγωνιστικά συμφέροντα των ομίλων που παράγουν, μεταφέρουν και εμπορεύονται το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα. Και ας δούμε πιο συγκεκριμένα και χειροπιαστά τι μπορεί να διασφαλίσει ο σοσιαλισμός σήμερα στην Ελλάδα, όπως το επεξεργαστήκαμε με το σύγχρονο πρόγραμμά μας. Πρώτον, θα αξιοποιηθούν με νέες τεχνολογίες, αφού θα απαλλαγούμε από τις κοινοτικές δεσμεύσεις, τα εγχώρια αποθέματα λιγνίτη. Θα μπορούν να αξιοποιηθούν ξανά για την ηλεκτροπαραγωγή με σύγχρονες μονάδες ψηλής απόδοσης όπως η Πτολεμαΐδα 5. Θα μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την παραγωγή υδρογόνου με μικρότερο κόστος από το αντίστοιχο της παραγωγής του από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που το έχουν βαφτίσει γκρι υδρογόνο. Δεύτερον, θα προχωρήσει η κατασκευή νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και θα αυξηθεί η σχετική ηλεκτροπαραγωγή, συμβάλλοντας και στις ανάγκες άρδευσης στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Θα προχωρήσει η έρευνα και η αξιοποίηση μεγάλων γεωθερμικών πεδίων που υπάρχουν στη χώρα μας στους νομούς Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Φθιώτιδας και άλλες περιοχές. Δεν θα εξαρτάται πλέον ο βαθμός συμμετοχής των υδροηλεκτρικών έργων και των γεωθερμικών πεδίων από τον ανταγωνισμό των ομίλων και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια του χρηματιστήριου ενέργειας. Τρίτον, απαλλαγμένη από τα δεσμά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εργατική εξουσία θα συνάψει αμοιβαία επωφελείς διεθνείς συμφωνίες για την έρευνα και αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Τέταρτο, θα δοθεί έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής υποδομών για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την κατασκευή ηλιοθερμικών σταθμών μέχρι και τον οικιακό εξοπλισμό με προτεραιότητα τους μεγάλους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Γιατί επίσης, φίλες και φίλοι, δεν είναι μονόδρομος η κατασκευή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε αυτό το πλαίσιο θα μειωθεί δραστικά η αξιοποίηση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Θα υπάρξει επίσης προετοιμασία για την αξιοποίηση υποδομών αποθήκευσης της ενέργειας, καθώς αναπτύσσεται και θα γίνει φθηνότερη η παραγωγή από αιωλική και ηλιακή ενέργεια στο μέλλον, ώστε να μειωθούν τα δαπανηρά έργα μεταφοράς της ενέργειας. Πέμπτον, θα στηριχθεί και θα δοθεί όθηση στην παραγωγή σημαντικών ενεργοβόρων κλάδων της μεταποιητικής βιομηχανίας, όπως του μετάλλου. Έκτον, με γνώμονα το σύνολο των λαϊκών αναγκών, θα προσδιοριστεί το μέγεθος, η ορθή κατανομή και η χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων για να αποφευχθεί ο κορεσμός συγκεκριμένων περιοχών με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες. Αντίστοιχα, θα προσδιορίζεται ο βαθμός αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και της εγχώριας γεωθερμίας που έχει ψηλό συντελεστή απόδοσης. Πάνω απ' όλα, ο σοσιαλισμός θα κατοχυρώσει ότι όχι μόνο τα καύσιμα, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, τα τρόφιμα, η υγεία, η ίδια η εργατική δύναμη δεν θα αποτελούν πλέον εμπορεύματα. Μας ρωτούν, φίλες και φίλοι, ορισμένοι, πολλές φορές καλοπροαίρετα. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Είναι ρεαλιστικά? Μα, φίλες και φίλοι, όλα αυτά υλοποιήθηκαν στον 20ο αιώνα. Γιατί στον 21ο, που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, να μην μπορούν να ξαναγίνουν? Σκεφτείτε ότι στη Σοβιετική Ένωση, που γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, δεν υπήρχε ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακή ακρίβεια, γιατί η ενέργεια δεν αποτελούσε πλέον εμπόρευμα. Είχε κατοχυρωθεί το σχετικό κοινωνικό δικαίωμα και στους μείον 15 και στους μείον 20 βαθμούς δεν κρύωνε κανείς στη χιονισμένη Μόσχα και στο Λένιγκραντ. Γιατί είναι λογικό να πεθαίνουν σήμερα από αναθυμιάσεις, από μαγκάλια, ηλικιωμένοι που δεν βρίσκουν άλλο φτηνό τρόπο να ζεσταθούν, και να έχουμε σπίτια με κομμένο ρεύμα, σπίτια που δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο? Στη Σοβιετική Ένωση είχε εξαλειφθεί η ανεργία και 10 χρόνια μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης τέθηκε ως στόχος το 7ωρο στην καθημερινή δουλειά. Επίσης, δεν σταματούσε η κυκλοφορία με την πρώτη χιονόπτωση και την πρώτη μεγάλη βροχή, γιατί αν συνέβαινε αυτό που συμβαίνει στη σημερινή Αθήνα, η Μόσχα έπρεπε να είναι κλειστή 10 μήνες το χρόνο. Υπήρχε δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και μόρφωσης. Οι εργάτες των εργοστασίων είχαν αποκτήσει το επίπεδο και τη δυνατότητα να παρακολουθούν όπερες και κονσέρτα κλασικής μουσικής. Κατοχυρώθηκαν δικαιώματα που δεν πρόκειται ποτέ να τα δώσει ο καπιταλισμός, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ακόμα και η αρνητική πείρα στη συνέχεια, όταν υπονομεύθηκε η προσπάθεια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και επικράτησε η γραμμή του σοσιαλισμού με αγορά, φωτίζει την υπεροχή της εργατικής εξουσίας. Γιατί φωτίζει τις αρνητικές συνέπειες για το λαό, όταν υποχωρεί και εξασθενεί η κοινωνική ιδιοκτησία και ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της παραγωγής. Ολόκληρη η ιστορία του 20ου αιώνα αποδεικνύει ότι υπήρξε και φυσικά μπορεί να υπάρξει ξανά μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας, ο σοσιαλισμός. Αυτή τη μοναδική ρεαλιστική επιλογή για τις ανάγκες του λαού φωτίζει με το ανατρεπτικό του πρόγραμμα το ΚΚΕ. Και γι' αυτό συναντά τις συνεχείς ανοιχτές και ύπουλες επιθέσεις των αστικών κομμάτων. Πρόσφατα, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ μας αποκάλεσαν κολλημένους που περιμένουν κάποια μεγάλη μέρα του σοσιαλισμού μετά από 2.000 χρόνια. Έτσι μας αποκάλεσε το κόμμα που μάτωσε το λαό με το τρίτο μνημόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ που μετέτρεψε τη χώρα σε απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, αγκαλιά με τον Αμερικάνο πρέσβη. Για εμάς, φίλες και φίλοι, είναι τίτλος τιμής ότι η άρχουσα τάξη δεν μας έβαλε ποτέ στο χέρι, ούτε πριν, ούτε τώρα. Είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε πραγματικά δεμένοι, κολλημένοι μόνο με το συμφέρον του λαού. Είμαστε περήφανοι γιατί πάνω από έναν αιώνα βαδίζουμε τον δρόμο του αγώνα και της θυσίας από τα ηρωικά χρόνια του ΕΑΜ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας μέχρι σήμερα. Βαδίζουμε σταθερά, αποφασιστικά, με το λαό για το λαό, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, για την κοινωνική απελευθέρωση, για το σοσιαλισμό. Δεν είμαστε αλάνθαστοι, αλλά μπορούμε να αναγνωρίζουμε, να διδασκόμαστε και να διορθώνουμε τα λάθη μας για να κυλήσει εμπρός ο τροχός της ιστορίας. Γι' αυτό δεν κάναμε το τραγικό λάθος να στηρίξουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, να γίνουμε συνένοχοι στην πολιτική των μνημονίων και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων. Διδαγμένοι από την ιστορική πείρα, σταθήκαμε όρθιοι και δεν επιτρέψαμε τον αφοπλισμό του εργατικού λαϊκού κινήματος. Φίλες και φίλοι, έχουμε σχέδιο για το σήμερα και το αύριο, έχουμε σύγχρονο ανατρεπτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που μπορεί να υλοποιηθεί μόλις ο λαός αποφασίσει να πάρει στα χέρια του το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Και ασφαλώς, δεν περιμένουμε παθητικά να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα του σοσιαλισμού. Ούτε καλούμε όπως ο Τσίπρας τη νεολαία και τους εργαζόμενους να κάτσουν στον καναπέ και να περιμένουν να τους σώσει κάποια προοδευτική διακυβέρνηση. Μπαίνουμε καθημερινά μπροστά στον αγώνα για όλα τα οξυμένα προβλήματα, μπαίνουμε μπροστά για να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του, για να βαδίσουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία το δρόμο της ανατροπής. Είμαστε μπροστά στους αγώνες του κλάδου, ενάντια στις απολύσεις, όπως στο ΔΕΣΦΑ και στη ΔΕΠΑ, ενάντια στην εντατικοποίηση, στους αγώνες για υπογραφή συλλογικής σύμβασης με ουσιαστικές αυξήσεις. Είμαστε μπροστά στους αγώνες όλων των εργαζομένων για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, όλων των αντεργατικών νόμων για το 35ωρο, 5ωρο, 7ωρο, για να μην διαλυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Οργανώνουμε τους λαϊκούς αγώνες για να μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό, ενάντια στους πληστηριασμούς. Για να ακουστεί πιο δυνατά ότι δεν βγαίνει ο χειμώνας με βάουτσερ και πας. Σε αντίθεση με τις υποδείξεις, να αναζητούμε λύσεις που δεν ξεπερνούν τις αντοχές της οικονομίας, δηλαδή δεν θίγουν την κερδοφορία των ομίλων, εμείς φωτίζουμε και ανοίγουμε αγωνιστικά το δρόμο της σύγκρουσης με τη στρατηγική του κεφαλαίου. Διαλέγουμε το δρόμο της ρήξης και όχι της υποταγής και της ενσωμάτωσης. Φωτίζουμε ότι από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό αν πιστέψει στη δύναμή του. Καλούμε τους εργαζόμενους να γυρίσουν την πλάτη στην επιλογή του δίθεν μικρότερου κακού, στην επιλογή που μας οδήγησε και μας οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Να μην επιλέξουν ανάμεσα στην λίγο πιο γρήγορη ή στην λίγο πιο αργή απολιγνητοποίηση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να αγωνιστούν με το ΚΚΕ για την αξιοποίηση όλων των εγχώριων ενεργειακών πηγών κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το εμπόριο ρήπων. Να παλέψουν μαζί με το ΚΚΕ για κατάργηση των έμεσων φόρων στα καύσιμα και στα τρόφιμα και όχι για αναζήτηση των πιο ευνοϊκών συντελεστών φορολογίας που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσουν τη μάχη με το ΚΚΕ για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα υπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ, για να κλείσουν οι βάσεις, για να αποχωρήσει η χώρα από το σύστημα των κυρώσεων που το πληρώνουν τελικά οι λαοί της Ευρώπης. Φίλες και φίλοι, μπροστά στη νέα εκλογική αναμέτρηση, δεν πρέπει να αποδεχτούμε τον εκβιασμό του συστήματος, ότι το μόνο που μπορούμε να διαλέξουμε είναι αν θα ηγηθεί ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, στη νέα σφαγή των δικαιωμάτων μας, στη νέα κλοπή του εισοδήματός μας, για να θησαυρίσει και πάλι το μεγάλο κεφάλαιο. Μπορούμε και πρέπει να σημαδέψουμε τον πραγματικό ένοχο για τα βάσανά μας, τον πραγματικό μας αντίπαλο, την άρχουσα τάξη και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες που τη στηρίζουν. Μπορούμε και πρέπει να καταδικάσουμε τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, όλα τα αστικά κόμματα που είναι συνένοχα για τη σημερινή μας κατάσταση. Μπορούμε και πρέπει να υψώσουμε δυνατή ασπίδα στη νέα επίθεση του κεφαλαίου που είναι προδιαγεγραμμένοι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ. Μπορούμε να συμβάλλουμε και με την ψήφο μας για να ανοίξει ο δρόμος της σύγκρουσης με τον πραγματικό αντίπαλο, η μοναδική ελπίδα για το αύριο. Μπροστά στα δύσκολα που έρχονται, απέναντι σε όποια κυβέρνηση κι αν σχηματιστεί, μπορούμε και πρέπει να επιλέξουμε ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή. Ψηφίζουμε ΚΚΕ, παίρνουμε τη θέση μας στη μάχη δίπλα στο ΚΚΕ, δυναμώνουμε το ΚΚΕ παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς, κάθε κλάδο, κάθε γειτονιά. Επιλέγουμε το δρόμο της αναμέτρησης με το κεφάλαιο, το δρόμο της ανατροπής για τη ζωή που μας αξίζει. Καλή δύναμη, σύντροφοι και φίλοι.